Καλημέρα στον κύριο Τζίμερο. Δεν ξέρω αν την ακούσατε αυτήν την είδηση, ασχοληθήκατε μαζί με την υπόθεση αυτή, κύριε Τζίμερα. Καλό πρωινό. Καλημέρα κύριε Αποστολίδη. Όχι απλώς την ακούσαμε, αλλά έχει καρφωθεί στο μυαλό μας, γιατί σε μέρες γιορτής είναι φρικτό να σκέφτεσαι ότι μια οικογένεια στα καλά καθούμενα, αντί να γιορτάσει το Πάσχα, αντί να γιορτάσει την ονομαστική γιορτή του προστάτη της, πενθεί. Και ότι δύο παιδιά μείναν ορφανά και μια γυναίκα χείρα. Διότι δεν έχουμε αποφασίσει σε αυτή τη χώρα πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται η παραβατικότητα. Προσέξτε τώρα, είστε αστυνομικός και βλέπετε ότι ένα αυτοκίνητο, στο οποίο κάνετε σήμα να σταματήσει γιατί το κρίνετε ύποπτο, δεν σταματάει, εμβολίζει το περιπολικό και μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ναι. Τι σκέφτεστε? Ότι μπορεί να προκαλέσει δυστύχημα ανά πάσα στιγμή. Διότι όταν κινείται στο αντίθετο ρεύμα, μπορεί το δυστύχημα να γίνει και σε 100 μέτρα. Όχι, έχει 90% πιθανότητες να σκοτώσει κόσμο. Είναι ξεκάθαρο, δεν νομίζω πως υπάρχει άλλη. Και να σκοτωθούν και αυτοί. Ναι. Αλλά να σκοτώσει κόσμο. Ο παραβατικός είναι παραβατικός. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να σκοτωθεί επειδή είναι παραβατικός, γιατί αυτοί που είναι μέσα στο αυτοκίνητο δεν θα αποφάσισαν, ας πούμε, να μπουν στο αντίθετο ρεύμα. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Διότι και αυτοί άνθρωποι είναι. Αλλά ξαφνικά ένας ανυποψίαστος βλέπει το χάρο να έρχεται πάνω του και φεύγει από τη ζωή. Τι θα έπρεπε να κάνει ο αστυνομικός? Δηλαδή ρωτάω τους ακροατές σας, ένας άνθρωπος που έχει λογική δεν λέει ότι θα έπρεπε με κάθε τρόπο να σταματήσουν το αυτοκίνητο? Πώς γίνεται στα άλλα κράτη? Να σας πω πώς γίνεται, και είναι εύκολο γιατί νομίζω το ξέρουμε. Εάν μπαίνει το αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα της κυκλοφορίας και η περιοχή δεν έχει κόσμο, όπως δεν είχε σε έναν ερημικό επαρχιακό δρόμο, δηλαδή δεν είναι στην οδό Ερμού, ας πούμε, πυροβολούν στα λάστιχα οι αστυνομικοί. Για να πυροβολήσουν στα λάστιχα πρέπει να γνωρίζουν τη χρήση όπλου, να έχουν εκπαιδευτεί, να έχουν κάνει βολές και πρέπει να έχουν και την άδεια να το κάνουν. Δηλαδή οι κανόνες εμπλοκής να λένε αυτό, ότι ένα αυτοκίνητο που μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα σημαίνει ότι πολύ πιθανόν θα προκαλέσει δυστύχημα θανατηφόρο, άρα σταματήστε το ταχύτερο δυνατό. Αυτό απαγορεύεται από τους κανόνες εμπλοκής της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή οι αστυνομικοί πρέπει να το κοιτάνε. Να το κοιτάνε, να κάνουν το σταυρό τους και να λένε βόηθα Παναγίτσα μου, ας πούμε, να μην σκοτωθεί κανένας άνθρωπος. Ναι. Εάν δεν μπει στο αντίθετο ρεύμα. Απαγορεύεται τι, να πυροβολήσουν στα λάστιχα, ας πούμε, το αυτοκίνητο? Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως, απαγορεύεται. Μεγάλη εμπιστοσύνη τους έχουν τους αστυνομικούς, σου λέει. Άμα τους αφήσουμε αυτούς να πυροβολούν στα λάστιχα, θα πάρει ο χάρος τον καθένα, ας πούμε. Έτσι. Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν όπλο, εάν δεν έχει χρησιμοποιήσει όπλο καταδιωκόμενος. Ναι. Να σας πω ότι σε μια παρόμοια περίπτωση που το 11 στο Ρέντι οι αστυνομικοί καταδίωκαν ένα αυτοκίνητο με βαρύ οπλισμό και με άγριους ποινικούς, σταμάτησαν οι ποινικοί και σκότωσαν δύο αστυνομικούς, τον Γιώργο Σκυλογιάννη και τον Γιάννη Ευαγγελινέλη. Δεν ξέρω αν τους θυμάται κάποιος. Η μανούλα τους θυμάται όμως. Ναι. Δεν ξέρω αν έγινε καμιά πορεία γι' αυτό. Η οικογένειά τους θυμάται, όπως θα θυμάται και η οικογένεια του άτυχου Ζανετάκη, τον άνθρωπο που χάθηκε. Σε άλλες χώρες, εάν το αυτοκίνητο δεν πάει στο αντίθετο ρεύμα και πάει στο κανονικό ρεύμα, ας πούμε, τρέχοντας βέβαια, που αυτό είναι κίνδυνος, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλος κίνδυνος, τηλεφωνεί το περιπολικό, ένα άλλο περιπολικό, το περιπολικό σταματάει τα άλλα αυτοκίνητα και βάζει στο δρόμο καρφιά, ένα χαλί με καρφιά, ώστε περνώντας να σκάσουν τα λάστιχα και να μειωθεί τα λάστιχα. Να σκάσουν τα λάστιχα. Αυτό το χαλί το έχουν, δηλαδή είναι μια μπάρα, ας πούμε, με χαρτιά, ένα πτυσσόμενο. Αυτό το έχουν οι άλλες αστυνομίες. Η ελληνική αστυνομία το ζήτησε από τον Υπουργό Εσωτερικών, από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Και αρνήθηκε και ο Θοδωρικάκος και ο Χρυσοχοίδης. Γιατί αρνήθηκαν? Δεν είναι συνεργή, δεν είναι ηθική αυτοργία αυτού του εγκλήματος, αυτού που έγινε και όσων θα γίνουν από παραβατικούς που κανένας δεν μπορεί να τους ελέγξει? Μου λέει αστυνομικός ότι επειδή λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε ένα αυτοκίνητο γεμάτο παραβατικούς ή που ξέρουμε ότι είναι ένας εγκληματίας, περιμένουμε να τον κυνηγάμε μέχρι να του τελειώσει η βενζίνη. Δηλαδή ξεκίνησαν κάποια στιγμή και κυνηγούσαν ένα αυτοκίνητο και έφτασε κοντά στα σύνορα με την Αλβανία όταν τέλειωσε η βενζίνη και μετά άρχισαν να τους κυνηγάνε στο δρόμο. Αφού είχε μεγάλο ντεπόζιτο τώρα, τι θέλετε εσείς δηλαδή? Ναι, δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Γι' αυτό ρωτάω τον Πρωθυπουργό, ο οποίος λέει θα σαρώσω τις παθογένειες του δημοσίου. Μία παθογένεια του δημοσίου είναι η παθητική στάση της αστυνομίας που έχει διαταχθεί να την έχει, έτσι δεν θέλουν οι αστυνομικοί να το κάνουν αυτό, απέναντι στους κακοποιούς. Παθητική στάση η οποία προκαλεί θάνατο στους πολίτες
του θάνατο στους ίδιους αστυνομικούς και βέβαια ευνοεί το έγκλημα. Διότι όταν το έγκλημα ξέρει ότι δεν μου κάνουν τίποτα, δεν θα με καταδιώξουν, δεν θα με προβλήσουν, μπορώ εγώ να τραβήξω όπλο πρώτος, λέει ο εγκληματίας, ή να πατήσω γκάζι να φύγω. Δεν θα έπρεπε να αλλάξει αυτό. Ρωτάω. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να μας πει ο Πρωθυπουργός ότι αυτή είναι μια παθογένεια, την επεσήμανα και θα την αλλάξω. Και να σας πω και κάτι άλλο που είναι σχετικό με αυτό. Όταν διαβάζουμε για εξιχνιάσεις εγκλημάτων, διαβάζουμε πάντα από υλικό που πήρε η αστυνομία από κάμερες. Στην πρώτη κάμερα φαίνεται το αυτοκίνητο να κάνει αυτό. Στη δεύτερη η δολοφόνη του Καραϊβάζ είναι με ένα βανάκι, ας πούμε, σε μια κάμερα. Στην τρίτη κάμερα φαίνεται αυτό. Αυτό το υλικό ξέρει κανείς τι είναι? Παράνομο. Είναι παράνομο. Διότι ο νόμος λέει ότι όταν βάλεις μια κάμερα για να παρακολουθήσεις μη τυχόν κάποιος διαρρήξει το σπίτι σου, η κάμερα πρέπει να κοιτάει προς τα μέσα, εσένα δηλαδή. Ναι. Όχι έξω να δεις ποιος θα μπει, πώς θα μπει ή αν περνάει κάποιο κακοποιό στοιχείο. Ναι, αλλά η αστυνομία έρχεται και ζητάει το υλικό από τις κάμερες που έχει ένα σπίτι που έχει σε κοινότητα. Και τι λέει η αστυνομία σε αυτόν που έχει το υλικό? Παιδιά, κοιτάξτε, έχετε υλικό να μας δώσετε. Δεν θα σας κάνουμε μήνυση, δεν θα πάθετε τίποτα αν μας το δώσετε, αλλά δώστε μας γιατί θέλουμε να ξεχνιάνουμε το έγκλημα. Δεν είναι γελίο αυτό το πράγμα. Δεν είναι υποκριτικό. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάμερες παντού. Δεν θα έπρεπε ο καθένας που θέλει να προστατευτεί να βάζει κάμερα. Την κάμερα τη φοβάται μόνο ο παράνομος, μόνο ο εγκληματίας. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να περάσω από την Πανεπιστημίου, ας πούμε, ή και να με καταγράψει κάμερα. Και κάποιος αν έχει μια παράνομη. Όταν βρίσκεται κανείς σε δημόσιο χώρο, έτσι. Όταν βρίσκεται κανείς σε δημόσιο χώρο. Σε δημόσιο χώρο. Σε δημόσιο χώρο σε βλέπουν. Σε βλέπουν. Δεν κοιτάει η κάμερα την κρεβατοκάμαρά σου. Κοιτάει το δημόσιο χώρο. Δηλαδή όταν περπατάω στον δρόμο, δεν με βλέπουν οι άλλοι που περπατάνε στον δρόμο? Δεν παίρνουν τα προσωπικά μου δεδομένα? Γιατί αυτό ήταν το αιτιολογικό της βλακώδους απόφασης δικαστών, οι οποίοι απαγόρεψαν τις κάμερες σε δημόσιο χώρο. Για να δείτε πώς έχει μολύνει η αριστερίλα όλους τους θεσμούς σε αυτή τη χώρα. Επομένως, πρέπει να μπαίνουν κάμερες παντού. Πρέπει οι αστυνομικοί να έχουν κάμερες στα περιπολικά και στις στολές. Να πω ότι η κάμερα μπορεί να προστατέψει και από κάποιον θερμόαιμο αστυνομικό. Γιατί δεν αποκλείεται και αυτό. Αλλά θα έχει καταγραφεί ακριβώς. Μπορεί να προστατέψει τον πολίτη. Γιατί όταν ξέρει ο αστυνομικός ότι ό,τι κάνει καταγράφεται, θα το σκεφτεί διπλά πριν, ας πούμε, υπερβεί. Και παράλληλα θα είναι προστατευμένος και ο ίδιος ο πολίτης. Θα είναι έτσι. Και ο ίδιος και δεν θα υπάρχουν αυτές οι υποθέσεις στη δικαιοσύνη όπου οι πολίτες μειούν σοριδών αστυνομικούς. Ξέρετε πόσοι αστυνομικοί είναι συνέχεια στα δικαστήρια και πληρώνουν από την τσέπη τους. Δηλαδή ένας αστυνομικός που λειτουργήσε στο πλαίσιο της υπηρεσίας του, εάν μηνυθεί από πολιτικό, από πολίτη, πληρώνει ο ίδιος από την τσέπη του τον δικηγόρο, τα έξοδα της δίκης, τα πάντα. Δεν τον καλύπτει η υπηρεσία σε αυτό. Και όταν αθωώνεται δεν τα παίρνει από κανέναν. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν επιδικάζονται τα έξοδα της δίκης, είναι μόνο το παράβολο, δεν είναι αυτά που ζητάει ο δικηγόρος και συνήθως τα ζητάει μαύρα. Να τα λέμε και αυτά. Επομένως, θα πρέπει να αλλάξει όλο το πλαίσιο της λειτουργίας της αστυνομίας, εκπαίδευσης στην αστυνομία, ξεσκαρτάρισμα της αστυνομίας επίσης από κάτι που διαβάζουμε ότι έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τον υπόκοσμο, ξεσκαρτάρισμα και αστυνομικοί που μένουν να μην αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους τα γυλαίκα, τις επισκευές, τα περιπολικά, τις μπότες, τα πάντα. Γιατί αυτό γίνεται τώρα και τις σφαίρες από τις βολές. Δηλαδή κάποιοι αστυνομικοί που λένε ρε παιδί μου, δεν μπορεί εγώ να κρατάω ένα όπλο και να μην ξέρω πώς λειτουργεί, θα πρέπει να μάθω και θα πρέπει να είμαι εύστοχος για να πυροβολήσω τα λάστιχα. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω, κύριε Τζίμερο, ότι τις προάλλες που είχαμε μια τέτοια συζήτηση με τον πρόεδρο των Συναριακών Φυλάκων Εύρω εδώ, μας έλεγε το εξής, ότι εμείς λέει κάθε χρόνο υφιστάμεθα μια εκπαίδευση η οποία είναι τριήμερη. Έτσι, πηγαίνουμε δηλαδή και κάνουμε σκοποβολή. Κάθε χρόνο, μια φορά ναι. το χρόνο. Μια φορά το χρόνο επί τρεις μέρες. Έτσι, αυτή είναι και η εκπαίδευση μια που φορά το χρόνο, ας πούμε, μετά από 300 μέρες θα ξέρουν, θα θυμούνται. Αφήστε, έχω και χειρότερο, περιμένετε. Λοιπόν, όταν λοιπόν διαπιστωθεί ότι ο Θανάσης, ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Νίκος, εκεί που πυροβολάει είναι του Καραγκιόζη ο γάμος και δεν είναι ο στόχος. Όταν δηλαδή διαπιστωθεί ότι δεν είναι αρκετά ευθύβολο ο συνοριακός φύλακας, δεν είναι υποχρεωμένος να κληθεί εν συνεχεία σε μετεκπαίδευση. Αν θέλει πηγαίνει, έτσι, τον καλούν, του λένε οι εκπαιδευτές, έλα να σε μάθουμε ρε παιδάκι μου, γιατί θα σκοτώσει κανέν άνθρωπο άδικα καμιά μέρα εσύ, έτσι. Δεν θέλω λέει αυτός. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, δεν μπορώ, βαριέμαι, δεν θέλω. Δεν είναι υποχρεωμένος να πάει, έτσι. Εδώ ακριβώς είναι το κρίσιμο μέγεθος που κανείς θα πρέπει να επικεντρώσει. Συν το γεγονός ότι ένα τριήμερο εκπαίδευσης μια φορά το χρόνο, προφανώς και δεν είναι αρκετό, έτσι. Όλοι μας το καταλαβαίνουμε αυτό. Βεβαίως, βεβαίως.
Έρχονται λοιπόν εκλογές. Συζητάμε για τα κομμενιλίκια των ευρωβουλευτών, να το πω χοντρά. Και δεν συζητάμε για χοντρά προβλήματα, για ελλείψεις της δημόσιας διοίκησης, για λάθη που υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση, στην νομοθεσία. Διότι αυτά αφορούν τις ζωές μας και πάλι θα θρενούμε θύματα. Δηλαδή ήταν ένας ο άτυχος πατέρας στην Αλεξανδρούπολη. Αν ήταν 57, δηλαδή από ποιον αριθμό και πάνω ένας πολιτικός αρχίζει και αισθάνεται ότι ρε παιδιά να ασχοληθώ με αυτό γιατί κάτι δεν πάει καλά. Σε κάποιον έκανε κλικ το ότι ένα αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκότωσε έναν ανυποψίαστο πολίτη και άφησε ορφανεμένη μια οικογένεια. Ένας πολιτικός το είπε αυτό. Εμείς το λέμε από το 11. Και επειδή τώρα πάμε σε εκλογές, να πω σε όσους με ξέρουν ως σχολιαστή, ότι η εθνική δημιουργία ντρέπεται που λέει τα αυτονόητα. Αλλά πρέπει να πιέσουμε για τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα. Να ξεκινήσουμε από το ότι η αστυνομία πρέπει να είναι κανονική αστυνομία. Διότι την πληρώνουμε γι' αυτό. Πληρώνουμε τους υπουργούς γι' αυτό. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που βγαίνουμε στον δρόμο να λέμε να μην μου έρθει ένα αυτοκίνητο στο δόξα πατρί που κινείται στο αντίθετο ρεύμα και κανένας δεν το έλεγξε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσιμέρε. Καλή σας ημέρα.